Σε στήλο φωτισμού καρφώθηκε γιοταχή με την 59χρονη οδηγό να έχει άγιο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στο Ηράκλειο, λίγα μέτρα από τον κυκλικό κόμβο της Όασης. Από ό,τι άκουσα, το πρωί 6-6.30 ώρα κάποια κοπελιά έπεσε στο στήλο. Είχε χτυπήσει την κολόνα. Εγώ όταν πέρασα το πρωί, ήταν πολύ πρωί, δεν είδα κάποιο. Είχε έρθει αστυνομία, κάτι άλλο δεν είδα. Κάποιο άλλο δεν είδα. Ευτυχώς, μακάρι να μην υπήρχε τραυματισμός. Λίγο πιο πάνω μένω από εδώ. Και κατόξω κι εγώ τη φασαρία, γιατί κατέβαινα κάτω και το πάνω θα ήταν γερή τράκα, γιατί βλέπω εδώ ότσι καημένος. Υπό αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, μια 59χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, έπεσε σε νησίδα και συγκρούστηκε με στήλο φωτισμού, ο οποίος στη συνέχεια απομακρύνθηκε από συνεργείο για λόγους ασφαλείας. Μας ειδοποίησαν να έρθουμε να βγάλουμε το στήλο, γιατί ήδη είχε γυρίσει, είχε πάρει μια κλίση. Για να κόψει ο πυλώνας ήταν πολύ δυνατή σύγκρουση. Το αυτοκίνητο το είχα πάρει. Ναι. Από ό,τι βλέπω από το... κάτω από τα πλαστικά πρέπει να είναι ένα Σουζούκι. Ορισμένοι τρέχουν και ειδικά νυχτερινές ώρες τρέχουν. Σάββατο βράδυ, δυστυχώς, και μακάρι να το καταλάβουμε. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Σοκαρισμένη οδηγός κατάφερε να βγει μόνη της από το αυτοκίνητο με την ίδια να τραυματίζεται ελαφρά και να μεταφέρεται στο εφημερεύον νοσοκομείο. Πω, επιτσίντηνε. Τώρα το καλοκαίρι δεν ακούω κανείς μοντράτσες. Είναι συχνά τα ατυχήματα. Ακούτε συνέχεια. Πω, συνέχεια. Προχθές πάει στην Άξο. Δεν ήταν ένα παιδί 19 χρονών με μηχανή που πήγε και αυτό εθανατηφόρο. Πάρα πολλά έχουν γίνει φέτο. Τρέχουν πολύ δηλαδή. Τι δεν είναι ασφαλώς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ αποφεύθηκαν τα χειρότερα, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν διέσχιζαν τον επίμαχο δρόμο πεζοί.